Θα κάνω μόνο ένα σχόλιο όσο φάτε την Τρόικα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των θεσμοθετημένων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οργανισμοί και θεσμοί με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις και με τους οποίους θεωρεί εταίρους της. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, να διαχωρίσουμε αυτό από μια επιτροπή η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα αυτού του προγράμματος του οποίου τη λογική η κυβέρνησή μας έχει απορρίψει, είναι εντεταλμένη με την παρακολούθηση και εφαρμογή αυτού του προγράμματος που εμείς έχουμε απορρίψει. Η κυβέρνησή μας θα πορευθεί με γνώμονα την μέγιστη συνεργασιμότητα με τους θεσμοθετημένους νόμιμους θεσμούς της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά με μια επιτροπή τριμερή που στόχο έχει την εφαρμογή ενός προγράμματος του οποίου εμείς θεωρούμε τη λογική είναι αντιευρωπαϊκή. Με αυτή την, αν θέλετε, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαθρά δομημένη επιτροπή, δεν έχουμε στόχο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη των δύο ανδρών. Εναπόκειται στην κυβέρνηση να καθορίσει τη θέση της, τόνισε ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ο οποίος είπε πως σκοπός του ταξιδίου μου στην Ελλάδα ήταν να ακούσω τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Για κουβέντα σε εξαιρετικό κλίμα έκανε λόγο.